Δεν λέω ότι τα ψάχνω έτσι. Λέω για τη δικιά μου την ομάδα. Ήμασταν ταπεινοί, ήμασταν προσγειωμένοι. Και μας βοήθησε ο Θεός. Έγιναν τρεις φάσεις από τον αντίπαλο. Τέταρτη τέτοια. Ενώ σε προηγούμενα παιχνίδια δεν μας έκανε καμιά ομάδα ευκαιρία, εμείς κάναμε 25 τελικές και δεν κερδίσαμε. Σήμερα κερδίσαμε γιατί ήμασταν μαζεμένοι, είναι αγαπημένη η ομάδα. Ο κόσμος σήμερα έδειξε, ο κόσμος και τον περιμένω στο επόμενο ακόμα πιο πολύ κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Έδειξε ότι είναι έδρα και ότι οι Μενιδιάτες όταν μαζευτούν και όταν συγκεντρωθούν έχουν τέτοια δυναμική που μπορεί η ομάδα να την κάνουν πανίσχυρη. Το άλλο το κομμάτι το οποίο μένω τώρα είναι η σχέση μου που έχω με αυτήν την ομάδα. Ειλικρινά σήμερα αισθάνθηκα κάπου, ήθελα, εγώ μιλάω ειλικρινά, ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ο Χαρναϊκός. Ζούσα, στεναχωρήθηκα γιατί είχα απέναντι μια ομάδα την οποία την αγάπησα. Έτσι. Είναι αυτό που λένε ότι έχεις τη γυναίκα σου και την ερωμένη και δεν ξέρεις ποιον να αγαπήσεις πιο πολύ. Αλλά όμως, ο Αχαρναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, κέρδισε, η αρχή είναι του ίμιστου παντός, βάλαμε τη βάση για τη σωτηρία, δεν είναι εύκολο. Θα συμφωνήσω με τον Τιμόθεο ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα και όποιος κάνει το λάθος. Να νομίζει είτε με μια νίκη, είτε με μια ήττα να το παρατήσει ή με μια νίκη ότι να απογειωθεί, θα την πατήσει. Εμείς είμαστε προσγειωμένοι, εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, όπως σας είπα, τα ψαχνά και τον Τίμο να πετύχω. Εμείς θέλουμε, γιατί στο πρωτάθλημα, είναι και να σας λέω, ότι βάση παρουσίας η ομάδα θα μπορούσε να είναι μέσα στην τετράδα. Βάση παρουσίας. Όμως δεν το πήρε. Γι' αυτό λέω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πήρε αυτό που δικαιούνταν. Πιστεύω τώρα να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε και να είναι του χρόνου το Αχαρναϊκός μέσα στις 36 ομάδες επαγγελματικές της Ελλάδος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τους παίχτες μου. Έδειξαν παρουσία καλή. Είχαν όπως έπρεπε να μπουν. Είχαμε και την τύχη. Που εγώ, όπως σας είπα, δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω μόνο στη διαπρόνοια. Αλλά όλα λειτουργήσαν υπέρ του Αχαρναϊκού για να πάρει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Ερώτηση.